Και τα τελευταία χρόνια υπάρχει τεκμηρίωση στην πρόοδο της θεραπευτικής αντιμετώπισης κακοήθων οσημάτων του αίματος. Για παράδειγμα, αναφέρω τέτοια νοσήματα όπως είναι η χρόνια μυελογενής λευχαιμία, η χρόνια λεμφοκυτερική λευχαιμία, τα λεμφώματα, το πολλαπλούν μυέλωμα και τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. Πού οφείλεται αυτή η πρόοδος στη θεραπευτική αντιμετώπιση? Κυρίως θα έλεγα στην εφαρμογή της στοχευμένης θεραπείας, η οποία διαφέρει, και θα το εξηγήσω παρακάτω, από την θεραπεία που γινόταν παλαιότερα, αφού το νόσημα είχε εγκατασταθεί στον ασθενή. Δηλαδή, στοχεύουμε στο σημείο, στο μέρος που γεννιέται το νόσημα. Άρα είναι πολύ λογικό όταν κανείς εμποδίσει την ανάπτυξη, εντογενάστε όπως συνηθίζουμε να λέμε, να είναι αυτό μεγάλο πλεονέκτημα από το να έχει να θεραπεύσει ένα νόσημα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει πλέον εγκατασταθεί. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της στοχευμένης θεραπείας. Αυτό φυσικά, αυτή η θεραπευτική αντιμετώπιση έχει γίνει αιτία να βελτιωθεί πολύ η ποιότητα ζωής του ασθενούς. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρωταγωνιστής είναι πολλές φορές η ποιότητα ζωής του ασθενούς, ιδιαίτερα σε ένα νόσημα το οποίο δεν είναι από τα συνηθισμένα και έχει τη βαρύτητά του. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει? Να έχει αυτή τη θεραπεία στο σπίτι του, δηλαδή να παίρνει τα χάπια από το στόμα, ανάλογα με την περίπτωση φυσικά, και να αποφευθεί έτσι η ταλαιπωρία της χημειοθεραπείας, που δεν χρειάζεται να την περιγράψω, λίγο πολύ την έχουμε όλοι ακουστά. Εκτός από αυτό, μπορεί ο ασθενής να σταματήσει σε κάποια φάση την θεραπευτική αγωγή, και αυτό καταλαβαίνουμε ότι συμβάλλει πάρα πολύ στην ποιότητα ζωής, άλλο να παίρνει κανείς τα χάπια εφόρου ζωής και άλλο να τα παίρνει για λίγα χρόνια. Και γιατί γίνεται αυτό? Διότι με την πρόοδο στην μοριακή βιολογία, στην έρευνα της μοριακής βιολογίας, μπορούμε να βρούμε το μέρος, όπως ανέφερα προηγουμένως, που γεννιέται το νόσημα. Και από την ώρα που ξέρεις ότι αυτό μπορώ να το βρω όταν πάει να γεννηθεί, είναι πολύ λογικό να μπορώ τότε να ξαναρχίσω τη θεραπεία ή παρακολουθώντας την γένεσή του να μην κάνω καμία θεραπεία, αν αυτό δεν έχει σκοπό για τον ΑΒ χρόνο, για το ΑΒ χρονικό διάστημα, να αρχίσει να γεννιέται. Μέσα στα πλεονεκτήματα που έχει η τέτοιου είδους θεραπεία είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία δεν θα μπορούσαν να υποστούν όλη την ταλαιπωρία που έχει ένα χημειοθεραπευτικό σχήμα, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Στην ογκολογία ή στα κακοήθη νοσήματα της αιματολογίας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ίαση. Μην ξεχνάμε ότι ίαση θεωρείται και όταν κάποιος άνθρωπος, αντί να ζήσει ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα μηνών, ζει ένα μεγάλο διάστημα ετών, άνω των 8 ή 10 ετών. Και επειδή το νόσημα είναι ένα, αλλά η συμπεριφορά του οργανισμού του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετική, ποιος μπορεί να πει ότι αυτός ο ασθενής δεν έχει ιαθεί, και να τονιστεί αυτό για να μην ζει πάντα ως υποψήφιος ότι δεν έχει ιαθεί.